Hi guys, ich bin mir back to Clash Royale. Opa gesagt, ich muss alle noch tun. Ich habe meine nächste Clash Royale, ich habe ein großes Video. Και τώρα να σας πω τι μου είχαν βγει. Ένα λεπτό. Όπως βλέπετε είχαν ανέβει αρένα. Βλέπετε ότι είχαμε μπει στο clan chest. Και μου βγήκε να κάνω level. Δεν μου βγήκε legendary πρώτον. Μου βγήκε να κάνω level αυτό να είναι το next Executioner, δεν ξέρω πως λέγεται. Ένα μάτς και να δείτε πως παίζω. Δεν πειράζει άμα χάσω ή νικήσω, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα το χαμηλώσουμε για να έχει λίγη, να πάμε λίγη φωνή για να ακούγεται λίγο. Να είναι γράφικα 9 level, καλά. Βάζουμε Prince και τον Dominion Horde. Μην έβαλε στο Fortnite. Ειδικά η πιο σπαστική, η Mr. Witch. Αλλά ο Prince βλέπεις ότι έχει κάνει hit. Μια χαρά. Μ' αρέσει. 4 level την έχει, καλά. Έχω την ένα level εγώ. Αλλά άμα τη ήθελα την έκανα ας πούμε 3-4. Άμα τη χρησιμοποιούν. Έχει Sparky. Όπως το άλλο βίντεο που με νευριάζει το Sparky, ξέρετε κι εσείς. Και εσείς το ξέρετε αφού φύγετε μου και εσείς το ξέρετε το Sparky με 100% χίλιες φορές τα λίγια. Γιατί μόνο αυτό χτυπάει χειρότερα από το σκοτώσαμε μια χαρά. Καλό έχετε κάνει. Εγώ ακόμα όχι καλό. Το Φέρνιτς, το Φέρνιτς που είναι από τα αμυντικάρα. Θα κάνουμε από την άλλη μεριά αυτό. Γιατί όπως βλέπετε δεν μας αφήνει να κάνουμε hit. Άρα για τα κανάλι. Όπως 0-0. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έβαλε το χειρότερο legendary. Πάλε. Με νευριάζει. Δεν κάνω ένα βίντεο ας πούμε ένα λεπτό. Αλλά τώρα που έβαλε το Sparky δεν έχουμε λόγο. Το πιο πρίχτικο legendary έβαλε. Έβαλε το Fernage. Έχει Fernage, το ξέρω. Είναι και και καλώς να τους παίζω. Παίζω και πάρα πολύ καλά. Έτσι μου φαίνεται. Βάζουμε το Rose. Βάζουμε Valkyria. Και όπως βλέπετε δεν μας αφήνει να κάνουμε hit. Και είναι πολύ καλός. Όπως σας είχα πει. Βάζουμε το. Βάζουμε και αυτόν εδώ. Βάζουμε arrow. Για να ξέρετε τα arrows νικάνε τον τα mini hort. Και είναι καλό αυτό. Είχα ακούσει μια μουσική προχτές. Πότε ήτανε. Πολύ ωραία. Να πάτε να ακούσετε. Δεν ξέρω που, αλλά ξέχασα πως λέει. Νικήσαμε, μπράβο. Με τόση ζωή δεν μου ακούω. Όσο μου το έκανε, βγήκα από το μάτς. Ένα λεπτό. Τώρα sorry που το σταματήσα. Αλλά κάτι είχα κάνει και λάθος και το είχα σταματήσει για να μην το δείτε μπροστά στο βίντεο. Δεν ξέρω. Αυτά. Να παίξουμε ακόμα ένα μάτσο.
Αν πείτε κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να βγάζω και άλλα βίντεο με άλλα παιχνίδια, να μου γράφετε κάτω στο κάτω στα YouTube comments, να παίξουμε ακόμα ένα match και να τα πούμε αυτά. Μετά, τώρα μόλις τελειώσουμε αυτό το match, θα σας πούμε ή να χάσω να νικήσω καθόλου. Ρομάντς, δεν ξέρω πως είναι, αλλά έχει περίπου τα ίδια κύπελα. Δεν πειράζει. Άντε ρε φίλε, τι τα Γκουάρτς μου το βάλει. Γκουάρτς αφού είναι τα καλύτερα. Μπορεί λέω να είναι τα καλύτερα. Τώρα τι να βάλουμε, ένα Giant. Σκελετίνεται ο Giant Sport είναι πολύ καλός. Καταλαβαίνετε εσείς και μόνοι εσείς. Όσο είναι ότι χάνω. Θα θέλατε πρίζω ο Χριστός και τέτοια. Ωε ρε φίλε, δεν είμαι αχριστός. Έχω πολλούς φίλους που έκαναν κανάλι και εγώ είπα να αρχίσω και εγώ ένα κανάλι. Πρέπει να συγκεντρωθώ για το match. Γιατί όπως βλέπετε χάνω 1-0 από αυτό το παίχτη που είναι και καλός. Έβαλε μου και ζαπ, καλά. Και γέλασε και πάνω μου. Βάζουμε ένα τέτοιο. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Έχει princess. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Βάζουμε τη βαλκυρία μας. Βάζουμε το αρούς μας. Γιατί έτσι όπως πάντα τα αρούς βοηθούν. Και έτσι όπως βλέπουμε μπορεί και να χάσω. Μπορεί λέω να χάσω. Ακόμα βλέπουμε ότι είναι 1-0. Νικάει ο αντίπαλος. Κάνει μας τρολ. Ευχαριστώ. Έβαλε ζάπ εκεί που ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι ρε φίλε. Να σπάσουμε ένα tower μόνο μια χαρά είναι. Η μαλάκα δες πως παίζει ρε φίλε. Άνετα θα χάσω ρε φίλε. Δες. Παίζει πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Να μου γράψετε αν θέλετε να συνεχίζω το Clash Royale. Ή μπορώ να το συνεχίζω και μόνος μου. Ναι αυτά. Bye bye θα ζω στο άλλο βίντεο.